Υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και το τι τρώμε. Οι ειδικοί συστήνουν την προσοχή αφού ήδη το τελευταίο διάστημα πολλά περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας οφείλονται σε αλλίωση των τροφών από τις θερμοκρασίες που επικρατούν. Είτε γιατί τροφές διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ψυγείου, είτε γιατί δεν ψήνονται σωστά. Οφείλεται σε μικρόβια, όπως είναι η σαλμονέλα, η σιγγέλα, το καμπυλοβακτηρίδιο. Η θερμοκρασία είναι ένας παράγοντας που κάνει τα τρόφιμα να λιώνονται. Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται πιο εύκολα. Είναι ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μεταφέρουν, φυλάγουν ή επεξεργάζονται τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Εάν το φαγητό δεν καταναλωθεί εντός 2 ώρων, θα πρέπει να τοποθετηθεί στο ψυγείο. Περισσότερο είναι όταν μένουν για πολλές ώρες, δηλαδή πάνω από 2 ώρες, σε ψηλές θερμοκρασίες. Να γίνονται όλο πιο γρήγορα αυτές διαδικασίες της μεταφοράς. Μαγειρεμένο φαγητό και κυρίως κρέας, κοτόπουλο, ψάρια, ακόμη και ρύζι δεν πρέπει να μένουν εκτός ψυγείου για αρκετή ώρα. Από τη στιγμή που θα ψήσεις το ρύζι, θα πρέπει να καταναλωθεί είτε άμεσα, είτε να ψυχθεί, να μπει στο ψυγείο άμεσα, έτσι ώστε να πέσει η θερμοκρασία τους κάτω από 6-7 βαθμούς Κελσίου. Στο ρύζι υπάρχει μια πιθανότητα ύπαρξης ενός μικροοργανισμού, ο οποίος επιβιώνει κατά τη διάρκεια του βρασίματος, δηλαδή δεν καταστρέφεται με το βράσι. Ακόμη και κατά την προετοιμασία του φαγητού συστήνεται όπως αποφεύγεται η χρήση του ίδιου μαχαιριού και η ίδια επιφάνεια για να κόψεται ομοκρέας και ακολούθως να χρησιμοποιηθούν για έτοιμα προς κατανάλωση φαγητά.